Καλησπέρα σας. Είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφέρειας της Θεσσαλίας, Κάμπουρας Πέτρος. Είναι μια κινητοποίηση που κάνουμε, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον χώρο της σχετικής πλατείας της Λάρισας. Είναι μια από τις πολλές δράσεις που έχουμε ξεκινήσει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και ο λόγος είναι για την ιδιωτικοποίηση του νερού που προσπαθούν να εφαρμόσουν με τον ενιαίο Οργανισμό Διαχείριση Υδάτων Θεσσαλίας, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. Εμείς είμαστε κάθετοι σε αυτή τη διαδικασία και θα θέλαμε να γίνει ο ενιαίος φορέας, αλλά είναι στη φορέα του δημοσίου και όχι σε ανώνυμη εταιρεία. Καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετάσχει στο πλευρό μας, γιατί αυτό το θέμα αφορά όλους τους αγρότες, όλους τους πολίτες της Θεσσαλίας και δυστυχώς αυτό θα είναι και σαν ένα πρώτο πλάνο για να δουν πώς θα κινηθούν σε Κρήτη και σε Πελοπόννησο. Άρα θα αφορά σε λίγο όλη την Ελλάδα. Είμαστε το πρώτο πείραμα που γίνεται εδώ στη Θεσσαλία και πρέπει να αντιδράσουμε. Έχουν μαζί μας όλες τις παρατάξεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχει βγει ψήφισμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας της Θεσσαλίας. Έχουμε τη στήριξη όλης της αντιπολίτευσης από τους βουλευτές με επιστολές που μας έχουν στείλει και τονίζουν ότι κάνουμε δίκαιο αγώνα και είναι στο πλευρό μας. Και θέλουμε να έχουμε και όλο το λαό της Λάρισας και της Θεσσαλίας γενικότερα δίπλα μας για να μπορέσουμε να αντιτάξουμε τα σχέδια που προσπαθούν να επιβάλλουν με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Δεν θέλουμε να είναι στο νερό σε ιδιωτική εταιρεία, ανώνυμη, που μόνο στόχο έχει το κέρδος τους. Εμείς θέλουμε να είναι δημόσιο αγαθό σε όλη την κοινωνία, διαθέσιμο για όλους. Ευχαριστούμε πολύ.